Σε δραματικούς τόνους συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το παρασκήνιο του άγριου φωνικού με θύμα τον 32χρονο Αντώνη Χριστοφάκη από το ΣΥΒΑ του Δήμου Φεστού. Ο 28χρονος καθομολογεί ανδράστης, υποστηρίζει ότι σκότωσε το θύμα επειδή κακοποιούσε τη σύζυγό του και μάλιστα με ένα όπλο που είχε μεταφέρει ο άτυχος 32χρονος από την Κρήτη στη Γερμανία. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του 28χρονου, αφήνεται να εννοηθεί ότι το θύμα και η σύζυγός του αντιμετώπιζαν σοβαρότατα προβλήματα και ότι οι εικόνες που αντίκρισε ο 28χρονος όπλησαν το χέρι του, όπως ανέφερε μιλώντας στο neakriti.gr ο συνήγορός του. Ο πελάτης μου ήταν ήρεμος άνθρωπος και δεν είχε καμία εκρηκτικότητα μέχρι στιγμής. Ερωτεύτηκε τη σύζυγο του θύματος, καθώς πάνω από 3 χρόνια έμεναν όλοι κάτω από την ίδια στέγη, πάντα σε φιλικό επίπεδο, αφού δεν είχε βρει σπίτι. Το όπλο με το οποίο έγινε η πράξη ήταν του θύματος και το είχε φέρει από την Κρήτη. Το φύλαγε ο πελάτης μου γιατί φοβόταν να το αφήσει στα χέρια του θύματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται πλέον να έχει καταρρεύσει ψυχολογικά, καθώς οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση τον ενημέρωσαν ότι η 31χρονη διατηρούσε και άλλη εξωσυζυγική σχέση με συναδελφό της στο εστιατόριο που εργαζόταν. Στην απολογία του έχει αναφέρει αφενός ότι η σύζυγος του θύματος και ερωμένη του τον εξώθησε στη δολοφονία, αφετέρου ότι χρησιμοποίησε μία σφαίρα για κάθε ένα από τα περιστατικά βίας που η ίδια του είχε μεταφέρει. Εκείνη μου ζήτησε να τον σκοτώσω. Μου είπε: αν με αγαπάς, θα το κάνεις. Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι τη χτυπούσε και τη βασάνιζε και εκείνη και το παιδί. Έριξα 10 σφαίρες, γιατί 10 ήταν τα περιστατικά που μου περιέγραψε. Άδειασα τις 9 που έπαιρνε το πιστόλι και ξαναγέμισα με μία που είχα στην τσέπη μου. Για προσπάθεια να δικαιολογηθούν οι πράξεις του 28χρονου και να αμβληθούν οι εντυπώσεις για την εμψυχρό εκτέλεση του θύματος, κάνει λόγο η οικογένεια του 32χρονου που αντιδρά έντονα σε όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Στο μεταξύ, οι αρχές της Αυστρίας έδωσαν την άδεια για να μεταφερθεί η σωρός του θύματος στην Κρήτη. Με την ταφή να προγραμματίζεται στο τέλος της εβδομάδας. Κάνουμε προς το τέλος. Πιστεύω ότι μέχρι την Πέμπτη με Παρασκευή θα μπορέσει να ενταφιαστεί ο συγχωρεμένος. Αμέσως μετά αναμένεται να ενταθεί νομικά η προσπάθεια της οικογένειας του 32χρονου για τη διεκδίκηση της κηδεμονίας της 6χρονης κόρης του. Η περίπτωση της κηδεμονίας του περιπτώσεω να αργήσει, πολύ να αργήσει να αποφασιστεί ποιος θα την έχει, μια που θα το αποφασίσει δικαστής.